τις αναρχητικές τους ικανότητες επιστράτευσαν ο διοικητής και 5 πυροσβέστες του πυροσβεστικού κλιμακίου Σκοπέλου προκειμένου να διασώσουν 66χρονη Νορβηγίδα τουρίστρια η οποία εγκλωβίστηκε σε χαράδρα βάθους 400 μέτρων. Σχεδόν 6,5 ώρες κράτησε η επιχείρηση διάσωσης της 66χρονης που μετά το μπάνιο της στην παραλία Βελανιό θέλησε να περπατήσει στο δάσος και εγκλωβίστηκε σε απροσπέλαστο σημείο. Μέσω του αριθμού εκτάκτου ανάγκης 112, τον οποίο κάλεσε η 66χρονη, ειδοποιήθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σκοπέλου. Με επικεφαλή στον διοικητή του, πύραρχο Νικόλαο Γλιάτη, ξεκίνησε λίγο μετά τη 1:30 χθες το μεσημέρι η επιχείρηση διάσωσης της τουρίστριας. Στις 1:35 το χθες το μεσημέρι, 22 Μαΐου, ειδοποιήθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για διάσωση αλλοδαπής νορβηγικής καταγωγής από κρυμμένο σημείο στην περιοχή Βελανιός Σκοπέλου. Άμεσα συγκροτήσαμε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 6 πυροσβέστες του πυροσβεστικού κλιμακίου Σκοπέλου. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, η αλλοδαπή εντοπίστηκε αφυδατωμένη σε απόκρημνο σημείο, δύσκολα προσεγγίσιμο, στην περιοχή Βελανιός Σκοπέλου και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο ξενοδοχείο διαμονής της. Χρησιμοποιώντας φυσικά αναρχητικό εξοπλισμό για να μπορέσουμε να την κατεβάσουμε γιατί ήταν αρκετά απόκρημνο το σημείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις απογευματινές ώρες εχθές Τετάρτη. Με τη χρήση ειδικού αναρχητικού εξοπλισμού και με την τεχνική ραπέλ, η γυναίκα απεγκλωβίστηκε από τη χαράδρα. Ήταν ταλαιπωρημένη, αφυδατωμένη και τρομαγμένη, ωστόσο με εξαίρεση κάποιες εκδορές στο σώμα της, η κατάστασή της ήταν καλή, με δεδομένη την πολύωρη ταλαιπωρία που υπέστη. Η επιχείρηση για τη διάσωση της γυναίκας ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ. Η τουρίστρια δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της Σκοπέλου. Οδηγήθηκε στο ξενοδοχείο της για να ξεκουραστεί, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη στους πυροσβέστες που τη διέσωσαν.